Στις φλόγες παραδόθηκε αστικό λεωφορείο στην περιοχή του Τεμπλονίου. Συγκλονιστικές οι εικόνες που κατέγραψε το Start. Παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για το Γυμνάσιο Καρουσάδων. Διαβεβαιώσεις από τον Κώστα Γκούση ότι το σχολείο δεν πρόκειται να κλείσει. Ο απόϊχος της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένταση από τους αγανακτισμένους κατοίκους της Λευκύμης που ανανέωσαν το ραντεβού τους με τον Κώστα Νικολούζο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την Τρίτη, όταν το σώμα θα συνεδριάσει εκ νέου, αυτή τη φορά για το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τρίτης. Είμαστε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να δούμε τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Μιας ειδησιογραφίας σε τοπικό επίπεδο εξαιρετικά πλούσιας, ενδιαφέρουσας, πολύ σοβαρή. Βλέπετε την περίπτωση των σκουπιδιών. Αλλά και μιας ειδησιογραφίας σε κεντρικό επίπεδο πραγματικά εκρηκτικής, με αφετηρία το γνωστό ζήτημα που όλοι ονομάζουμε Μακεδονικό Παύλα Σκοπιανό. Πάμε να δούμε τα θέματα της τοπικής πραγματικότητας. Η κάμερα του Start έχει καταγράψει τις στιγμές που ένα λεωφορείο του αστικού χτέλ παραδόθηκε στις φλόγες. Εικόνες πραγματικά συγκλονιστικές. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Και ολοσχερός λεωφορείο του αστικού κτέλ, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες καθώς έκανε δρομολόγιο στο Τεμπλόνι. Οι δύο επιβάτες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς κανέναν τραυματισμό. Ο οδηγός από την πρώτη στιγμή, μαζί με κάποιους περαστικούς και κατοίκους της περιοχής, έδωσαν αρκετά λεπτά μάχη με πυροσβεστήρα και όποιο άλλο μέσο διέθεταν με σκοπό να μην καεί το λεωφορείο. Όμως δεν τα κατάφεραν. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, όπου με τρία οχήματα που έφτασαν στο σημείο έσβησαν τη φωτιά, η οποία επεκτάθηκε και σε ένα τμήμα της πλαγιάς και κοντάς λίγα μέτρα δασικής έκτασης. Ήταν άμεση επέμβαση, υπήρξε μια πυρκαγιά σε ένα λεωφορείο του αστικού κτέλ Κέρκυρας, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Μέσα υπήρχαν δύο άτομα και ο οδηγός τρεις, όμως βγήκαν ασφαλείς και η φωτιά αυτή τη στιγμή έσβησε και επεκτάθηκε όμως και έκαψε και ένα κομμάτι δασικής βλάστησης. Όλα πήγαν καλά και είμαστε τώρα στη διαδικασία της αποκάθαρσης του χώρου. Την ώρα που ήρθαμε εδώ ήταν σε εξέλιξη. Εμείς είδαμε τη φωτιά κάτω που είμαστε, που κλείνουμε το φαινόμενο, το άλλο, το γεωλογικό. Και τρέξαμε να δούμε τι γίνεται. Και όπως βλέπετε κι εσείς, κάει και το ολοσχερός. Δεν προλάβε και η πυροσβεστική, ήρθε σχεδόν άμεσα, μπορώ να πω, από όταν ειδοποιήθηκε. Αλλά δυστυχώς. Είδαμε και να δίνετε κι εσείς έναν αγώνα, οι κάτοικοι, το είδαμε στις εικόνες, γιατί βοηθούσατε όπως μπορείτε τον οδηγό. Τρέξαμε με πυροσβεστήρες, με μπιτόνια, νερό, αλλά δεν γίνονταν τίποτα. Να σημειώσουμε ότι το Start επικοινώνησε με τη διοίκηση του αστικού κτέλ Κέρκυρας και όπως μας είπαν, προτεραιότητά τους είναι η ασφάλεια των επιβατών, αλλά και του οδηγού. Το κυρκυραϊκό αδιέξοδο ονομάζεται απορρίμματα, σκουπίδια. Χθες το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στην προγραμματισμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσαν το παρόν κάτοικοι της Λευκύμης. Με ιδιαίτερη μάλιστα ένταση αποχώρησαν από τη συνεδρίαση όταν το θέμα απορρίμματα δεν συντήθηκε και έχει οριστεί ειδική συνεδρίαση για την προσεχή Τρίτη.
Το ΣΤΑΡΤ έχει αποκλειστικά καταγράψει τις εικόνες αυτής της έντασης, αλλά σημασία έχει πως οι κάτοικοι της Λευκύμης δίνουν ραντεβού με την Δημοτική Αρχή και κάθε έναν που θέλει να λειτουργήσει το ΧΙΤΑ της Νότιας Κέρκυρας την προσεχή Πέμπτη σε ένα συλλαλητήριο στην γέφυρα της Μεσογείου. Πάμε να δούμε περισσότερα. Ανέβηκαν οι τόνοι και άναψαν τα αίματα στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Κέρκυρας. Όταν οι κάτοικοι της Λευκύμης και τα μέλη της Λογαλεύκημων είχαν έντονο διάλογο με τον Δήμαρχο Κώστα Νικολούζο. Οι κάτοικοι ζήτησαν να ενημερωθούν άμεσα για όλα. Συζητήθηκαν το περασμένο Σάββατο στην Αθήνα στις επαφές των αυτοδιοικητικών και των βουλευτών με τα κυβερνητικά στελέχη για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού. Ο Δήμαρχος Κώστας Νικολούζος εξήγησε στους κατοίκους Λευκύμης και τα μέλη του Συλλόγου Αλεύκημων ότι θα έχουν πλήρη και αναλυτική ενημέρωση στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, την 3η 30 Ιανουαρίου, η οποία θα γίνει αποκλειστικά για το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Κέρκυρας. Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Κατά την αποχώρησή τους από την αίθουσα Ευαγόρας Παλικαρίδης στο Μόρεπο, οι κάτοικοι της Λευκύμης βροντοφώναξαν το σύνθημα «Την Τρίτη θα γίνει της Λευκύμης», δίνοντας την αίσθηση ότι η προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται καυτή. Την Τρίτη θα γίνει! Την Τρίτη θα γίνει! Θα μας πείτε κι όλους! Ελάτε, γιατί την αντιδημάτε! Πουλήσατε τώρα τα προβλήματα της Λευκύμης! Ελάτε, κι άλλο! Χωρίς νερό! Χωρίς νερό! Χριστούγεννα χωρίς νερό! Πρωτοχρονιά χωρίς νερό, λεφτά χωρίς νερό. Λεφτά θέλουνε όμως. Κάθε γιορτή χωρίς νερό είμαστε οι Λευκυμιώτες. Σήμερα χωρίς νερό. Δεν αντέχουμε άλλο. Κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι πολύ σοβαρό γιατί δεν είναι μόνο οι κάτοικοι της Νότιας Κέρκυρας οι οποίοι προετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, είναι και οι κάτοικοι του Τεμπλονίου. Μάλιστα, οι κάτοικοι του Τεμπλονίου προχωρούν και σε συνέλευση αύριο, ξεπερνώντας ακόμη και τις συλλογικότητες οι οποίες θεωρητικά τους εκφράζουν. Πάμε να δούμε τον Δήμαρχο της Κέρκυρας σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Απάντησε στο τι, το πώς και το γιατί όλου αυτού του ζητήματος που μοιάζει να εξελίσσεται με έναν εκρηκτικό χαρακτήρα για την τοπική μας πραγματικότητα. Μιλούσαμε με εξουσιοδοτημένα στελέχη των Υπουργείων που χειρίζονται τα ζητήματα των απορριμμάτων και του περιβάλλοντος κτλ. Και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του... Η Ελλάδα έχει ένα σχεδιασμό, ο οποίος πηγάζει από τον Εθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων. Με βάση αυτό το σχεδιασμό εξασφάλισε τα κονδύλια που πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός ο σχεδιασμός έχει σήμερα θέση νόμου. Για να ανατραπεί χρειάζονται διαδικασίες. Στηρίχθηκε στους 13 πεσδά όλων των περιφερειών και παρά τις καθυστερήσεις, γιατί υπάρχει και αυτή η φιλολογία ότι ναι, αλλά ο πεσδά δεν εφαρμόζεται, υπάρχουν καθυστερήσεις διότι η Ελλάδα ήταν καθυστερημένη σε αυτό το ζήτημα. Επομένως, από το μηδέν, για να αποκτήσεις μια ταχύτητα, να βγάλεις προσκλήσεις, να εντάξεις έργα κτλ., κτλ., υπάρχει μια καθυστέρηση. Αλλά σε αυτόν τον πεσδά. Όπως επίσης προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν επιτρέπεται ούτε προβλέπεται η μεταφορά απορριμμάτων από μία περιφέρεια σε μία άλλη. Σε κάποιες περιοχές όπου είναι όμορες οι περιφέρειες, εάν έχεις μεγάλες δομές, μπορείς να το κάνεις. Βλέπουμε κάθε φορά μία μαχητική ομάδα, η οποία αρνείται οποιοδήποτε διάλογο. Αλλά η Λαϊκή Συνέλευση δεν ήταν αυτή η ομάδα. Η Λαϊκή Συνέλευση ήταν 500 άνθρωποι και ήταν στο σύνολό τους αρνητικοί. Εγώ λέω ότι είναι μια μικρή ομάδα. Ακόμη και αν είναι μια μικρή ομάδα, κύριε Δημαρχέ. Πρέπει να συζητήσουμε. Πώς θα το κάνουμε. Πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση άμεσα. Πρέπει να συζητήσουμε. Έτσι. Πώς να δούμε τι διασφαλίσεις μπορούμε να δώσουμε εμείς όσον αφορά τη λειτουργία του ΧΙΤΗ της Λευκύμης, να υπάρξει και μια κοινωνική παρακολούθηση πάνω σε αυτό, αλλά σήμερα φαντάζει σαν τη μόνη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Οι άλλες κουβέντες για το ότι καθυστερήσατε, ότι έτσι, μπορεί να υπάρχουν και καθυστερήσεις. Όπως όμως και να γινότανε το πράγμα, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε άλλη λύση σήμερα. Τι διασφαλίσεις δίνετε στους Λευκυμιώτες? Εδώ για παράδειγμα παλεύει ο ΣΥΔΙΣΑ για την αδειοδότηση
Και υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες σύμφωνα με τη διεύθυνση περιβάλλοντος. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ για την... επειδή ορισμένα πράγματα τα καθυστερήσαμε επί τούτου για να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πληρώσει από πολύ καιρό πριν την σύνδεση με τη ΔΕΗ. Ναι, χρόνια. Έτσι, το 9, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 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 που πήγαν όμως, εκόψανε τις κολόνες. Εκόψανε τις κολόνες. Που σημαίνει ίδρυψη όμως, κύριε Δήμαρχε. Την ίδρυψη. Ίδρυψη, η ΔΕΙΑΚ είναι ο δεξής σας βραχίωνας. Σωστά. Ή δεν θα μπορούσατε να είχατε κάνει την ίδρυψη ή το δρόμο να το κατασκευάσετε. Καθυστερήσαμε όλα αυτά για να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Και επειδή υπήρξε μια συζήτηση για το ότι και κάποιοι και παράγοντες και βουλευτές και τα λοιπά λέγανε ότι πιθανόν η συζήτηση για τη μεταφορά να μην έχει κλείσει. Πιθανόν να υπάρχει μια αχτίδα φωτός. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε να είμαστε δογματικοί, ούτε πώς να το πούμε, ονειρευτήκαμε και οραματιστήκαμε, ας πούμε, να πάμε με τη βία στη Λευκύμη για να ανοίξουμε τη Λευκύμη. Αν πραγματικά υπήρχε μια άλλη λύση που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί ή να σηκώσουμε το βάρος μεταφοράς των απορριμμάτων, εγώ προσωπικά δεν είμαι ιδεολογικά αντίθετος, πώς να πούμε, καταρχήν αντίθετος. Αν γινόταν μια τέτοια, αν υπήρχε μια τέτοια δυνατότητα, πολύ ευχαρίστω να την εξετάσαμε και να το κάναμε. Επομένως, για να ανακεφαλαιώσουμε. Αλλά όσον αφορά τη λειτουργία της Λευκύμης, ακούστε, χιτή υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δηλαδή, όποια μέθοδο επεξεργασίας και αν χρησιμοποιήσεις, θα έχεις κάποιο υπόλοιμα. Σωστά. Χιτή λοιπόν υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Εξαρτάται πώς λειτουργεί αυτός ο χιτή. Καλησπέρα στον Κυριάκο Μάνες, είναι μαζί μου, είναι στο στούντιο 2. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μία παρέμβαση σήμερα και τώρα το απόγευμα, φτάσει στα γραφεία μας, του Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Το Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ, θυμίζω ότι είναι μέλος της Επιτροπής που έχει συστήσει η Περιφέρεια για να παρακολουθεί το λεγόμενο οδικό χάρτη σχετικά με τα έργα στο Τεμπλόνι και γενικότερα την υλοποίηση του σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών. Αν θυμάμαι καλά, μέλος ή μέλη του είχαν συνυπογράψει τη γνωμοδότηση για την πρόταση που ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2015 για την μεταβατική διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων. Και μας είχε πει ο κύριος Τρίαντος και χιτή στη Λευκύμη. Και μας είχε πει ο κύριος Τρίαντος μιλώντας σε εμάς εδώ και το μετέφεραν και τα άλλα μέλη της Επιτροπής ότι αυτή η πρόταση δεν υλοποιήθηκε, χάθηκε ένας χρόνος, χάθηκε στην πραγματικότητα ένα πολύτιμο χρονικό διάστημα στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της όλης υπόθεσης από την πλευρά του Δήμου της Κέρκυρας. Πρέπει εδώ να πούμε στους τηλεθεατές, Κυριάκο, ότι έχουμε δύο οντότητες, δύο νομικά πρόσωπα ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. Το ένα λέγεται Δήμος Κέρκυρας και το άλλο λέγεται Σύνδεσμος Καθαριότητας. Ο Σύνδεσμος Καθαριότητας είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχουν δημιουργήσει ο Δήμος Κέρκυρας και ο Δήμος Παξίων. Ο Δήμος Κέρκυρας κάνει την συλλογή των απορριμμάτων, ο Σύνδεσμος Καθαριότητας κάνει στο Τεμπλόνι τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ακριβώς. Και το ένα νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την περισυλλογή, το άλλο όμως για τη διαχείριση και οι ευθύνες του είναι τεράστιες, πολύ σοβαρές, μα πάρα πολύ σοβαρές. Το τι λέει λοιπόν το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, έχει μια ιδιαίτερη αξία και ένα ιδιαίτερο βάρος. Άργησε, αλλά πήγε στο Τεμπλόνι για αυτοψία και διαπιστώνει. Πριν το διαβάσεις, άνω τελεία, θέλω να δούμε πρώτα τον Γιάννη Τρεπεκλή, γιατί τον φιλοξενήσαμε και χθες το βράδυ στο Υπάρχει Θέμα, από το στούντιο του Start στην αίθουσα συνδυάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος επιμένει ότι έπρεπε να αντικατασταθεί ο σχεδιασμός της Δημοτικής του Αρχής με έναν άλλο σχεδιασμό και όχι να πλανάται στο πέλαγος ο Δήμος Κέρκυρας οδηγώντας τα πράγματα σήμερα εκεί που έχουν οδηγηθεί. Πάμε να δούμε το απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής μιλώντας χθες το βράδυ στο Start. Είχα τονίσει ότι όλα μπορούμε να τα δούμε, όπως είπατε και εσείς, και τα νούμερα και τα έργα, και να καθυστερήσει ένα έργο, αλλά τα απορρίμματα και τα φράγματα δεν μπορεί να περιμένουν. Το νούμερο ένα κορυφαίο θέμα, άλλαξαν το σχεδιασμό που ήταν τα απορρίμματα, γιατί ξέραμε ότι υπάρχει τέλος στη διαχείριση. Και όταν λέμε Τεμπλόνι, τελείωναν τα κύτταρα, κλείνανε και υπήρχε και η μελέτη που θα ξεκίναγε, όπως τώρα υπάρχει, αποκατάσταση των κυττάρων. Διότι ναι, κάναμε το εργοστάσιο, αλλά παράλληλα διεκδικούσαμε χρηματοδοτήσεις για αποκατάσταση των κυττάρων. Και είχε προβλεφτεί να γίνει και αγορά
από διπλανά οικόπεδα να αξιοποιηθούν, τα οποία αξιολόγησε και η σημερινή Δημοτική Αρχή και τα έκρινε κατάλληλα για να γίνει οχητή. Το ξαναείπαμε. Στο Τεμπλόνι δεν θα υπήρχε πλέον ούτε χιτά, αλλά θα υπήρχε χιτή υπόλοιμα, το οποίο θα μπορούσε σε μια συνεργασία με εταιρεία μάλιστα από την περιοχή των κατοίκων που μπορούσαν να δώσουν αντισταθμιστικά το ρεύμα για το Τεμπλόνι, παραδείγματος χάρη, δωρεάν από το ΣΔΙΤ που μπορούσαμε, ενώ τώρα ο Δήμος δεν μπορεί να το κάνει, αλλά επειδή ήταν εργολαβία ξεχωριστή εταιρεία ειδικού σκοπού, δωρεάν οι κάτοικοι του Τεμπλονίου ρεύμα, παραδείγματος χάρη, ένα υπόλοιπα 10% για τους κατοίκους περιοχής ή για αγροτική ανάπτυξη στο υπόλοιπο νησί. Και το άλλο μπορεί να εκμεταλλευόταν μαζί με μια κοινοφελή εταιρεία, μπορούσε να γίνει από κατοίκους ή και, από τον, και ο ίδιος ο επενδυτής, αν το ήθελε, συσκευάζεται ένα προϊόν το οποίο είναι χρήσιμο, είναι αδρανές, είναι σαν να έχει ένα χώρο χαλίκι. Ούτε μυρίζει, ούτε, δεν ξέρω αν καταλάβατε, ούτε δημιουργεί κανένα απολύτως περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Και όλος ο σχεδιασμός ήταν με βάση την εθνική, γιατί δεν εγκρίνονται αυτά τα έργα όπως καταλαβαίνετε, και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Πες ότι στη Λευκύμη αύριο το πρωί δέχεται η Λευκύμη, υπάρχει ένας διάλογος με τους κατοίκους και ας βάλουμε και αυτό το σενάριο. Πάνω από 8 μήνες δεν μπορεί. Ο κύριος γιατί Νικολούς καταλάβατε, γιατί τώρα δεν γίνεται συμπίεση. Έχει μεγαλύτερο χρόνο. Ακούστε να δεν έχει μεγαλύτερο, γιατί θα πω του κύριου Νικολούζου ότι άλλο να έχουμε χιτά που σημαίνει στρώνουμε, πάει το κατσικοπόδαρο, συμπιέζει, κάτι που δεν κάνει τα τελευταία 3 χρόνια στο Τεμπλόνι και θα σας πω. Οπότε μετά πάω στο ηχωματοκάλυψη με αποτέλεσμα να έχουμε συμπίεση. Αλλά ο χώρος, αν θέλετε, ο όγκος μπορεί να μεγαλώσει, να δεχόμαστε περισσότερα απορρίμματα. Ενώ εδώ πέρα μιλάμε για ένα ντάνιασμα, αν θέλετε, και μια συστηματοποίηση όλων αυτών των θεμάτων, που δεν υπάρχει συμπίεση. Και καταλαβαίνετε, είναι ένας όγκος, ο οποίος πολλές φορές και άτακτα τοποθετημένος. Εμείς είχαμε πει αμέσως να γίνει το περιμετρικό τυχείο στο Β' κύτταρο. Τον θυμίστε και στην εκπομπή σας, όχι τώρα, πριν 3 χρόνια, πολλές φορές γίναμε και γραφικοί στο τέλος. Το οποίο δεν θα στήριξε πάνω από 500.000. Εκεί λοιπόν θα ανέβαινε ο κατσικοπόδαρος, θα δούλευε, θα μεγαλώναμε ας πούμε το χρόνο, τη διάρκεια υποδοχής απορριμμάτων. Και παράλληλα κύριε Ζηνιάτη, γιατί αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα ανατρέψει ή να πει δεν είναι έτσι ή είναι αλλιώς, 13% είχε φτάσει η ανακύκλωση όταν την παραδώσαμε, στους 13.000 τόνους περίπου, και σήμερα το λέει η εταιρεία, δεν το λέμε εμείς, ανακύκλωσης υπερβατολογική είναι στο 3%. Σημαίνει στα 3 χρόνια είχαμε 30.000 κυβικά παραπάνω απορρίμματα στα κύτταρα, που σημαίνει ότι χάσαμε χρόνο και από εκεί. Πολύτιμο. Ιάκο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από σένα τώρα τι λέει το τμήμα Κέρκυρα στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Έρχεται ουσιαστικά να επιβεβαιώσει τα ρεπορτάζ μας για τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα που έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της μεταβατικής διαδικασίας με την δοκιμαστική λειτουργία του δεματοποιητή. Το άδειασμα των απορριμματοφόρων και το σύνολο των σταδίων της επεξεργασίας πλην του ΚΘΑΙ γίνεται σε ακάλυπτο χώρο, εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα. Το μηχάνημα τεμαχισμού των απορριμμάτων δεν είναι κατάλληλο, διότι προκύπτουν πολύ μικρά τεμάχια. Σωστό. Το αποτέλεσμα της χειροδιαλογής στο ΚΔΑΗ των ανακυκλώσιμων υλικών είναι πολύ μικρό, 4%, έναντι του αναμενόμενου 10%, και όχι καλής ποιότητας. Η πρέσα συμπίεσης των τελικών προϊόντων της επεξεργασίας είναι σχεδιασμένη για συμπίεση χαρτιού και όχι για το επεξεργασμένο κλάσμα απορριμμάτων που φτάνει σε αυτήν. Μάλιστα. Δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός επεξεργασίας των σφραγισμάτων. Έχουν ήδη παραχθεί πλέον των 5.500 τόνων δεμάτων και βρίσκονται στιβαγμένα στο χώρο του δεματοποιητή. Σωστά. Το παραγόμενο κομπόστ περιέχει σημαντική ποσότητα ξένων υλικών, ανακυκλώσιμα και μη, που μπαίνουν μέσα γιατί τα σπάει το μηχάνημα, τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητά του. Προκειμένου τα δέματα να ταφούν στο χυτή υπολοιμάτων Λευκύμης, εφόσον αδειοδοτηθεί και λειτουργήσει, θα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές υπολοίματος. Για την διαπίστωση της στήρησης αυτών των προδιαγραφών πρέπει να γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι, γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι σήμερα. Είναι πολύ απλή η χρήση της γλώσσας από το τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ. Είναι πολύ σαφής. Εγώ ρωτάω το εξής πολύ απλό και πολύ σοβαρό ταυτόχρονα, Κυριάκο. Όταν έγινε δημοπρασία, και δεν ρωτάω φυσικά τον κύριο Τρίαντο, ο κύριος Τρίαντος μπορεί να μας το απαντήσει με την αντίληψη που έχει την τεχνική. Αλλά ρωτάω πρώτα απ' όλα το σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο της Κέρκυρας. Όταν έγινε αυτή η δημοπρασία διαχείρισης του χώρου από το Σύνδεσμο Καθαριότητας, μιλάω για τον δεματοποιητή, τις τεχνικές προδιαγραφές, ποιος τις συνέταξε, ο Ασπιώτης,
Όχι. Δεν είναι ειδικός επιστήμονας. Η Λάμπουρα που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όχι. Δεν είναι ειδικοί επιστήμονες. Ο Κορακιανίδης. Λογικά. Όχι. Υπηρεσιακοί παράγοντες. Ποιοι. Ποιοι. Διότι αυτά τα οποία λέει το τμήμα Κέρκυρα. Από άλλες περιοχές της χώρας όπου έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοια μηχανήματα. Ναι, αλλά εκεί, και άρα έχουν εκπονηθεί. Αλλά μελέτες. Εκεί, Κυριακό, οι δαιματοποιητές απέτυχαν. Και αυτό το οποίο λέει το ΤΕΕ είναι πολύ σοβαρό. Μα πάρα πολύ σοβαρό. Μα πάρα γιατί πολύ το λέει σοβαρό. Όμως τώρα και όχι τόσο καιρό φωνάζουμε εμείς εδώ με τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Έχουν δηλαδή, τους ρυθμούς τους. Πώς θυμήθηκε το ΚΑΕ να ανακαλύψει την πυρίτιδα τώρα. Η διοίκηση του επιμελητηρίου. Ενώ συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου. Ήταν αυτοί που γνωμοδότησαν για να πάμε στην διάμεση λύση. Σκέψου ότι η διοίκηση του επιμελητηρίου της Κέρκυρας. Αν είχαν ακούσει το καμπανάκι νωρίτερα, δεν θα ήταν καλύτερα τώρα. Η διοίκηση του επιμελητηρίου της Κέρκυρας περί άλλων τυρβάζει. Ετοιμάζεται ο κύριος Χοντρογιάννης να πάει ταξίδι στην Αμερική για να προβάλλει, λέει, την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Και ενώ είναι μέλος Επιτροπής Παρακολούθησης και είχε πάει στην εισαγγελία στην προηγούμενη φάση του 16 να ζητήσει παρέμβαση δικαιοσύνης για τους κατοίκους Τεμπλονίου, τώρα βαθιά σιωπή για ένα θέμα για το οποίο χρειάζεται η φωνή της κοινωνίας και των θεσμικών οργάνων της κοινωνίας να ακουστεί με πολύ ναι, ηχηρό τρόπο. Κάλεσες. Μου λες για τον Χοντρογιάννη και το ταξίδι στην Αμερική ναι. για να προβάλλει το επιμελητήριο της Κέρκυρας. Άκουσαν τα νησιά της περιφέρειας. Ναι. Την ίδια στιγμή που ο Δήμαρχος έφυγε για δίμηνο ταξίδι στη Μόσχα. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και πάει να προβάλλει στη ρωσική πρωτεύουσα την Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά. Και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Οπότε καταλαβαίνεις. Κυριάκος, το υπάρχει θέμα, δώσουμε συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα αυτό γιατί έχουμε και μία. Έχουμε καταγράψει μία θέση, μία τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου του κ. Δημήτρη Μεταλλινού, ο οποίος εκφράστηκε την παράταξη Κερκυραίων Δήμος, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση στον Δήμο της Κέρκυρας. Πάμε να δούμε. Την άποψή του για όσα διαδραματίζονται γύρω από το καυτό ζήτημα των απορριμμάτων με αφορμή και τη σημερινή συμβολική κινητοποίηση των κατοίκων στην είσοδο του Χιτά Τεμπλονίου, κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Κερκυραίων Δήμος, Δημήτρης Μεταλλινός. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς μετά από 3,5 χρόνια έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός. Αντίθετα, καταργήσαμε σχεδιασμούς που υπήρχαν, καλούς ή κακούς, αλλά υπήρχε σχεδιασμός. Τώρα θα πρέπει να ενσκύψουμε, να δούμε τι γίνεται, να παραδεχτεί επιτέλους η Δημοτική Αρχή το έγκλημα που έχει κάνει, το λύσιμο που έχει κάνει, για μικροπολιτικούς λόγους να μην θέλει να δώσει λύση σε ένα θέμα. Και από εκεί και πέρα, αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, αύριο το βράδυ. Οπότε θα πρέπει να τεθεί και αυτό το θέμα, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι συνέχεια όποτε ρωτάμε, εμείς ως Παράταξη Κερκυραίων Δήμος, παίρνουμε συνέχεια την απάντηση ότι εμείς γνωρίζουμε τι κάνουμε, τελικά φαίνεται ότι ούτε γνωρίζουν, ούτε επιξίδα υπάρχει, ούτε ξέρουν που πάμε. Πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος, διότι έρχεται το Πάσχα, έρχεται το καλοκαίρι, δεν θέλω να κινδυνολογήσω, δεν είναι στο χαρακτήρα μου, αλλά πραγματικά θα θρυνήσουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Κύριε Μεταλλινέ, διαστόματος του Δημάρχου, μετράμε ώρες, μετρούσαμε ώρες την προηγούμενη εβδομάδα, πλέον είναι μια καινούργια εβδομάδα. Τι θα κάνετε, δεν ζητάτε μια ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου? Αυτό που μας λέτε δεν είναι κάποια προφητεία. Εδώ και 2 χρόνια ζητάμε συνέχεια σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και για να είμαστε ειλικρινείς, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι άλλες παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένως να γίνει μία και μοναδική συνεδρίαση με αυτό το θέμα. Το κακό είναι ότι εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Κάποιος λέει ψέματα. Δηλαδή τελειώσαν τα παραμύθια. Κάποιος λέει ψέματα. Ή η κυβέρνηση ψεύδεται και μεταφέρουν τα ψέματα της κυβέρνησης ως ψευταποδόχοι που έχω πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι ίδιοι ψεύδονται, οπότε πρέπει να σταματήσουν τα ψέματα, διότι τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Σε πολύ λίγα λεπτά ξανά μαζί. Στην επόμενη ενότητα των θεμάτων σημερινής ειδησιογραφίας. Έχουμε κλίμα ένταση στη Βόρεια Κέρκυρα, ιδιαίτερα στους Καρουσάδες. Έχουμε μία περιραίουσα ατμόσφαιρα στα πολιτικά μας πράγματα, η οποία θα έλεγα ότι δεν είναι απλά μία ένταση, ίσως να είναι και αφετηρία πολιτικών εξελίξεων. Μακεδονικό, Παύλα, Σκοπιανό. Διάλειμμα όμως και σε πολύ λίγα λεπτά συνεχίζουμε στη ροή του δελτίου μας.